Η μακαρονάδα που θα κάνουμε τώρα είναι ιδανική για το καλοκαίρι. Έχει πλούσια γεύση και η έκπληξη εδώ είναι ότι παρόλο που είναι πικάντικη, είναι πραγματικά καλοκαιρινή. Πένες με τόνο και πικάντικη σάλτσα. Με γεύση έκπληξη, με υπέροχα υλικά, μια μακαρονάδα άκρος καλοκαιρινή. Πάμε να δούμε βήμα-βήμα πώς θα τη φτιάξουμε. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με τη σάλτσα και μετά, ως συνήθως, έχουμε τα μακαρόνια έτοιμα βρασμένα, τα ανακατεύουμε και σερβίρουμε ένα πίθανο πιάτο. Και μάλιστα αυτή η μακαρονάδα μπορεί να σερβιριστεί τόσο ζεστή όσο και κρύα. Ξεκινάμε το μαγείρεμα. Εδώ, σε λίγο ελαιόλαδο, σοτάρω κρεμμύδι ψιλοκομμένο, αρκετό κρεμμύδι γιατί θέλω γλυκιά γεύση, και σέλερι, το οποίο ταιριάζει υπέροχα με σάλτσες ντομάτας και πολύ περισσότερο ταιριάζει με τον τόνο. Σέλερι, λοιπόν, το οποίο έχει απαλή γεύση σέλινου, θα μπορούσαμε να βάλουμε και σέλινο, απλά θα μειώσουμε πολύ την ποσότητα. Ενώ εδώ βάζουμε 2-3 κλωναράκια ψιλοκομμένα, όπως βλέπετε. Και σας είπα ότι αυτή η μακαρονάδα σερβίρεται τόσο ζεστή όσο και κρύα. Αυτή τη σάλτσα μπορούμε να την ετοιμάσουμε, να την αφήσουμε στο ψυγείο και μετά να σερβίρουμε μια κρύα μακαρονάδα. Τώρα που ο καιρός ζεσταίνει, μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αλλά και ζεστή είναι απολαυστικότατη. Εδώ, σουτάρισμα για λίγα λεπτά σε δυνατή φωτιά. Μαζί και με πολτό σκόρδου, με ελαιόλαδο. Λίγο λάδι ακόμη. Και μέχρι να μαλακώσουν τώρα εδώ το κρεμμύδι και το σέλερι, θα βάλω και ντοματίνια. Ντομάτες baby, μικρές ντομάτες. Τις βλέπετε εδώ, κατακόκκινες. Οριμάζουν πάνω στο τσαμπί με εξαιρετική γλυκιά γεύση. Ιδανικές για να κάνουμε μακαρονάδες, σάλτσες, τα πάντα. Αυτές τις κόβω στη μέση και τις βάζω και σιγά σιγά θα μαλακώσουν. Και έτσι θα έχουν και το σχήμα τους και παράλληλα θα μοιράσουν και τις γεύσεις τους μέσα στη σάλτσα. Αυτή την ωραία γλυκιά γεύση και την ντοματένια γεύση, κυρίως το ντοματένιο άρωμα. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό τους εδώ. Οι σάλτσες με ντομάτα είναι οι πιο καλοκαιρινές σάλτσες. Πεντανόστιμες, με πλούσια γεύση. Είναι απίθανες, απίθανες. Και βλέπετε ότι μαγειρεύεται τόσο γρήγορα, τόσο εύκολα και μπορούμε να κάνουμε δεκάδες συνδυασμούς. Και ένας από τους συνδυασμούς που θα γίνει και αγαπημένος σας είναι ακριβώς αυτό που κάνουμε σήμερα. Μία σάλτσα με ωραίες ντομάτες baby και με τόνο. Λοιπόν, τώρα εδώ αλατίζω. Βάζω ανθό αλατιού σε νυφάδες. Και δύο υλικά που θα κάνουν τη διαφορά, θα ταξιδεύουν σε όλη τη Μεσόγειο και ταιριάζουν απόλυτα μεταξύ τους. Πρώτα, ελιές. Ελιές χωρίς κουκούτσι. Και κάπαρι ή αγκουράκια κάπαρις, που είναι ο καρπός του φυτού της κάπαρης. Αυτά εδώ, τα χαριτωμένα. Είναι τουρσί, έχουν ωραία πικάντικη γεύση και επειδή είναι πολύ μικρά μπορούμε να τα βάλουμε ολόκληρα μέσα στη μακαρονάδα και να τα κόψουμε στη μέση. Δεν χρειάζεται να τα ψιλοκόψουμε για να μην χαθούνε. Οπότε κόβω και μερικά αγκουράκια κάπαρις εδώ μέσα. Αξίζει να τα δοκιμάσετε όχι μόνο μέσα στη μακαρονάδα, αλλά και σε σαλάτες ή ψιλοκομμένα μέσα σε dip με μαγιονέζα, με γιαούρτι. Δίνουν μια απίθανη γεύση. Και εδώ, εκτός από την πολύ ωραία γεύση τους, έχουν και πολύ ωραία υφή. Είναι τραγανά. Τα κόβω λοιπόν στη μέση. Βλέπετε, είναι εύκολη μακαρονάδα. Αυτό είναι εξάλλου το χαρακτηριστικό ενός καλού πιάτου με ζυμαρικά. Γίνεται γρήγορα, εύκολα, με λίγα υλικά και με πολλά αρώματα. Και τώρα, το υλικό το οποίο ταιριάζει πολύ ωραία εδώ είναι μια πικάντικη σάλτσα πιπεριάς ή αποξηραμένες ξερές πιπεριές ή πάπρικα, ό,τι θέλετε. Εγώ προτείνω να χρησιμοποιήσετε μια πικάντικη σάλτσα πιπεριάς. Υπάρχουν τόσες πολλές στο εμπόριο. Δίνει υπέροχη γεύση και φυσικά η ντομάτα και τα θαλασσινά αγαπάνε τις πικάντικες γεύσεις και εδώ έχουμε έναν πολύ ωραίο συνδυασμό. Βάζω λοιπόν
ένα-δύο κουταλάκια από την πικάντικη σάλτσα. Εδώ μπορείτε να το κάνετε όσο καυτερό θέλετε. Και βλέπετε σιγά σιγά αρχίζουν και μαλακώνουν τα ντοματίνια και έχει γίνει μια φοβερή σύβραση, έτσι ακριβώς όπως λέγεται αυτό το μείγμα. Εδώ τώρα χαμηλώνω την ένταση. Για να ρίξω τον τόνο. Πάμε τώρα στον πρωταγωνιστή αυτής της σάλτσας που είναι ο τόνος. Τόνος σε λάδι. Εδώ τον έχω στραγγίσει για να το ρίξω μέσα στη σάλτσα. Και εδώ μιλάμε τώρα για ένα ψάρι το οποίο είναι πλούσιο σε ωμέγα 3 λιπαρά. Μιλάμε για συνθήκες παραγωγής όπου εξασφαλίζουμε τόσο την ποιότητα όσο και τη γεύση. Και μιλάμε για ένα τόνο της ράτσας Skipjack που σημαίνει ότι έχει εξαιρετικό κρέας, εξαιρετική γεύση. Και αυτή τη γεύση τη μεταφέρει μέσα στο κουτί του. Και αυτή τη γεύση την έχουμε μετά μέσα στη σάλτσα. Και έτσι έχοντας εξαιρετικά υλικά, εξαιρετικές πρώτες ύλες, εξασφαλίζουμε στο μαγείρεμά μας την καλύτερη γεύση, στο τελικό πιάτο. Εδώ τώρα θέλει προσοχή, δεν ανακατεύω περισσότερο. Δεν θέλω να διαλυθεί τελείως ο τόνος. Θέλω να καταλαβαίνω αυτά τα κομματάκια του, να φαίνονται μέσα στη σάλτσα. Οπότε αφήνω για 2-3 λεπτά σε μέτρια ένταση. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά και επιστρέφουμε μετά για να τα ενώσουμε τα ζυμαρικά και για να τα σερβίρουμε. Για τις πένες με πικάντικη σάλτσα τόνου για 4 μερίδες θα χρειαστείτε ένα πακέτο πένες, 2 κουτιά τόνου σε λάδι, ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 κλωναράκια σέλερι, 1 κουταλιά της σούπας αγκουράκια κάπαρης, 12 ελιές χωρίς κουκούτσι, 1 κουταλάκι του γλυκού καυτερή σάλτσα, ελαιόλαδο, 2 κουταλάκια του γλυκού πολτό σκόρδου με ελαιόλαδο, 500 γραμμάρια ντομάτες baby, μισό ματσάκι μαϊντανό, 1 κουτί κρουτών, ανθό αλατιού σε νυφάδες. Συνοδέψτε με παγωμένη μπύρα με θαλασσίνο νερό. Είμαστε έτοιμοι για σερβίρισμα. Εδώ η σάλτσα έχει σιγομαγειρευτεί, έχει χυλώσει πάρα πολύ ωραία. Για τις μυρωδιές δεν μιλάμε, η κουζίνα μας χωολάει υπέροχα. Είναι μια μοναδική σάλτσα που αξίζει να τη δοκιμάσετε. Όμως εδώ στο Masterclass προχωράμε την απόλαυσή μας 2 βήματα παρακάτω. Έτσι, αυτή τη μακαρονάδα θα τη σερβίρουμε με μία μπύρα με θαλασσινό νερό, μία μοναδική γεύση και παράλληλα θα σερβίρουμε με υπέροχα κουρτών. Αυτό είναι μία ιδέα που την κλέβω από την Ιταλία, από την Ιταλική κουζίνα. Αυτό το δούμε στη συνέχεια. Πάμε τώρα στο σερβίρισμα. Εδώ έχω βρασμένες πένες. Μόλις τις βράσω, τις στραγγίζω και τις στραντίζω με λίγο ελαιόλαδο για να μην κολλήσουν και τις ρίχνω μέσα στη σάλτσα. Και εδώ θέλω τώρα ένα πολύ προσεκτικό ανακάτεμα με παλές κινήσεις για να μην διαλύσουμε τα κομμάτια του τόνου. Εδώ είμαστε. Έτσι. Θα ρίξω και λίγο μαϊντανό. Και πάμε για σερβίρισμα. Πάμε τώρα σε ένα πρωτότυπο γαρνίρισμα, ακριβώς όπως κάνουν και οι Ιταλοί. Εδώ, με κρουτών. Έτοιμα κρουτών, χωρίς καρικεύματα, τραγανά, υπέροχα, τα οποία φυσικά η προφανής τους χρήση είναι να τα βάλουμε μέσα σε μια σαλάτα. Όμως εδώ τολμώ να τα βάλω και σε μια μακαρονάδα. Τι κάνω λοιπόν? Όπως και στην Ιταλία, έτσι και εδώ λοιπόν, κάνω το εξής. Οι Ιταλοί παίρνουν τριμμένο ψωμί, ψημένο ψωμί ή ψίχουλα ή κρουτών και τα τρίβουν πάνω από τη μακαρονάδα και έτσι έχουμε αυτό το τραγανό που θυμίζει την παρμεζάνα. Αυτό θα κάνω και εγώ εδώ. Έχω αυτά τα υπέροχα κρουτών, τα οποία μπορώ να τα ρίξω έτσι όπως είναι χαριτωμένα μικρά επάνω από τη μακαρονάδα, επάνω από τις πένες. Ή αν θέλω μπορώ να τα τρίψω, να τα σπάσω με το χέρι μου και να τα βάλω επάνω και έτσι όπως είναι τριμμένα ακριβώς θυμίζουν πάρα πολύ την παρμεζάνα. Μια εξαιρετική ιδέα, μια μακαρονάδα που έρχεται από τα νότια της Ιταλίας,
φημίζεται για την κουζίνα πόβερα, δηλαδή τη φτωχή κουζίνα με τα λίγα υλικά, αλλά τα ουσιαστικά υλικά. Και εδώ έχουμε ένα πιάτο που μας ταξιδεύει τόσο στη Νότια Ιταλία όσο και σε όλη τη Μεσόγειο. Με ωραία υλικά, εξαιρετικά υλικά, με πλούσια γεύση. Καλοκαιρινή γεύση και όπως είδατε γίνεται πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα και είμαι σίγουρος ότι όταν θα τη φτιάξετε απλά θα τη λατρέψετε.